Με βιντεοσκοπημένο μήνυμα διάρκεια 25 λεπτών, πλαισιωμένο από παιδιά, γυναίκε και άνδρε όλων των ηλικιών και υπό το σύνθημα Η δύναμη που μα ενώνει, ο Νίκο Χριστοδουλίδης εξήγηλε στι 10 και 30 το πρωί την ανεξάρτητη υποψηφιότητά του για την Προεδρία τη Δημοκρατία. Απίφθινε κάλεσμα στη στράτευση στου πολίτε με στόχο, όπω είπε, την ανανέωση και την Κύπρο του 21ου αιώνα. Και όλοι έχουν ρόλο να παίξουν και γιατί όλου του θέλουμε και του χρειαζόμαστε δίπλα μα. Για ένα θέλω να είστε απόλυτα βέβαιοι. Η πολιτική δυναμική που μας οδήγησε σήμερα ως εδώ γίνεται κάθε μέρα πιο ισχυρή. Το φράγμα του φόβου έσπασε. Το κύμα της υποστήριξης μεγαλώνει. Έχουμε μαζί μα σε αυτή την πορεία όλου του πολίτε τη Κύπρου. Ο Νίκο Χριστόδουλίδης ανέφερε ότι οραματίζεται την Κύπρο τη επόμενη μέρα με δυνατή οικονομία, με ουσιαστικά μέτρα κατά τη ακρίβεια, με μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία και προστασία, ιδίω των ευάλωτων, με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, με δημιουργικό εκπαιδευτικό σύστημα, με αναβαθμισμένο γενικό σύστημα υγεία. Με ισχυρή άμυνα και περήφανη εξωτερική πολιτική και μια Κύπρο επανενωμένη, ελεύθερη και κυρίαρχη, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και το κεκτημένο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οραματίζομαι την Κύπρο που είμαι σίγουρο, μου το έχει πει πολλέ φορέ, οραματίζεσαι κι εσύ. Έστω και αν κάποια στιγμή έχασε την ελπίδα σου και τα παράτησε. Οραματιζόμαστε, σκεφτόμαστε και θέλουμε τα ίδια πράγματα. Ήρθε η ώρα αφού συμφωνούμε να το προσπαθήσουμε μαζί, όλοι, για την Κύπρο των παιδιών μας. Δεν είναι επιλογή, είναι χρέος, είναι οφειλή όλων μας. Ο τέος Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως δεν πρόκειται να ασχοληθεί με διαξυφισμούς και αλληλοκατηγορίες μίλησε για τι επαφέ που είχε του προηγούμενου μήνε σε όλη την ελεύθερη Κύπρο και υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει τον διάλογο με την κοινωνία, θα εγγενιάσει συζητήσει με πολιτικά κόμματα και κοινωνικού εταίρου, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματο. Ανέφερε ότι ομάδε επιστημόνων, τεχνοκρατών, ακαδημαϊκών και επαγγελματιών επεξεργάζονται το πρόγραμμα διακυβέρνηση που θα παρουσιάσει καθώ και τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογή του. Υποσχέθηκε παράλληλα ότι σε περίπτωση εκλογή του θα σχηματίσει η κυβέρνηση με του πλέον ικανού ανεξαρτήτω πολιτική, ιδεολογική και κοινωνική προσέλευση. Το μέλλον τη Κύπρου και η ευημερία του λαού μα είναι για μένα διαπραγμάτευτε και μόνο μια κυβέρνηση όλων των δημιουργικών δυνάμεων μπορεί να την εγγυηθεί. Οι γεμονισμοί, οι αλαζονικέ συμπεριφορέ και τα διχαστικά κηρύγματα ανήκουν στο παρελθόν και δεν μα αφορούν. Η διακυβέρνηση της Κύπρου είναι υπόθεση όλων μας. Ο τέος Υπουργό Εξωτερικών δεν έκρυψε τέλος την στενή σχέση του με τον κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίο τον εμπιστεύτηκε σε διάφορα αξιώματα, δηλώνοντα παράλληλα ότι αναγνωρίζει την συνεισφορά όλων των προέδρων τη Κυπριακή Δημοκρατία στην οικοδόμηση τη σύγχρονη Κύπρου.